Γεια σας και πάλι. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με μια εισαγωγή σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη φυσική, το φαινόμενο του συντονισμού. Επειδή το φαινόμενο του συντονισμού έχει αρκετό βάθος σε δεδομένους φυσικής, εγώ απλά θα πω ότι κάθε σύστημα, κάθε ταρατοτής, ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, έχει την περίφημη δική του ιδιοσυνότητα, η οποία δίνεται από αυτόν εδώ τον τύπο. Όπου το οποίο είναι το περίφημο πι, το 2, η μάζα του ταλαντή και δεν λέγεται στα χαρά της ανάδοσης του ταλαντή. Αυτή λοιπόν λέγεται η ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Εάν λοιπόν κάποιος, ο οποίος έρθει απ' έξω και λέγεται διεγέθης, κατορθώσει και διεγείρει το σύστημα αυτό με συχνότητα διεγέθη περίπου ίδια με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, τότε έχουμε το περίφημο φαινόμενο του συντονισμού. Και ο συντονισμός έχει ως αποτέλεσμα το μέγιστο πλάτος της θαλάμψης. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε λίγο θα δείτε ένα βιντεάκι στο οποίο θα δείτε μια ρώσικη γέφυρα πριν από 2-3 χρόνια η οποία έχει από κάτω ποτάμι. Κάθε συνειδητό ποτάμι που είναι ο διεγέθης διέλυε την γέφυρα, τη συντόνισε με αποτέλεσμα να δείτε την άσφαλτο την οποία πολλοί θεωρούν ως μη ελαστικό μέσο, έναν ελαστικό μέσο. Θα δείτε τη λάσπαρτο μπροστά σας να συμπεριφέρεται, ακόμα και τα σίδερα της γέφυρας, να συμπεριφέρεται σαν πλαστελίνη. Κοιτάξτε το, είναι εντυπωσιακό. Οφείλεται στο συντονισμό. Ευχαριστώ. Столбы. Что там у тебя? Игорь, ой, Бог, что там у тебя? Алло. Возможно обрушение, прям очень жестко все. Действительно качается. Вибрация идет прямо волновая. Передавая ратнику. Короче, нужно перекрывать движение, что-то движение по воде. Центральный район, мост идет Красную Слободу. Не гуляет, а мост прямо все это гуляет. Ни хера с ним ничего не будет, ветер степень. Может быть. Все может быть. Ну, за себя играть может. Слишком сильно играет. Так не рассчитано, конечно. Нет, смотри, вот здесь вот, здесь поближе. Здесь, здесь, здесь.